κάνατε να με καλέσετε. Χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί είμαστε όλοι εδώ και είναι ευκαιρία να γίνει μια κουβέντα. Βέβαια, μπορούμε να κάνουμε συνέχεια και πρέπει να το κάνουμε. Όποτε έχουμε συναντηθεί με το Σύλλογο, όλο και κάτι έχουμε καταφέρει. Αυτό δείχνει ότι όταν είμαστε όλοι μαζί, τα προβλήματα είναι κοινά, μπορούμε να τα προχωρήσουμε. Θα απαντήσω μόνο στο Γιώργο να διευκρινίσω, επειδή είπε κυβερνητικός βουλευτής. Ναι, είμαι ένας βουλευτής. Όχι, δεν είναι λάθος. Είμαι ένας βουλευτής που βγήκα με το κυβερνητικό κόμμα. Φυσικά στηρίζω την κυβέρνηση. Δεν πάει να πει ότι άκρητα. Ξέρετε πολύ καλά ότι παλεύουμε. Και αυτό είναι μεν μειονέκτημα, γιατί ό,τι στραβό κάνει η κυβέρνηση το ακούμε κι εμείς από εσάς και όλους. Αλλά είναι ένα πλεονέκτημα και εκεί ήθελα να μείνω. Αυτό πρέπει να αξιοποιήσουμε για την περιοχή μας. Είναι ένα πλεονέκτημα. Εγώ σήμερα είμαι, αύριο δεν είμαι. Όσο είμαι, καλά είναι να αξιοποιήσουμε τις παρεμβάσεις τις οποίες μπορούμε να κάνουμε σε αρχιτεκτικό επίπεδο για να πετύχουμε πράγματα. Επειδή είναι ένας χαιρετισμός και δεν θέλω, παρόλο που θα έπρεπε να κάνω μια κουβέντα, να την κάνουμε κάποια άλλη στιγμή, επιτρέψτε μου όμως να πω δύο-τρία πραγματάκια που μας απασχολούν, σας απασχολούν και οπωσδήποτε θα τα συζητήσετε στη συνέχεια. Γιατί οι εξελίξεις τρέχουν και μας αφορούν. Ξέρετε πολύ καλά ότι και σε συνεργασία με όλους τους φορείς, με το ΕΒΕΔ, με τον σύλλογό σας και τα λοιπά, καταφέραμε και αναστήλαμε την κατάργηση του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ. Αυτό δεν πάει να πει ότι τελειώσαμε. Εμείς διεκδικούμε, αναστολή έγινε για τεχνικούς λόγους, μέχρι το τέλος του 2017 δεν μπορούσε να εκφραστεί διαφορετικά μέσα στον νόμο. Όμως εμείς επιδιώκουμε όχι μόνο αυτό να παγιωθεί, αλλά να επεκταθεί και σε άλλα τα νησιά. Όπως επίσης επιδιώκουμε να εφαρμοστεί η νησιωτική πολιτική. Γιατί και μειωμένο συντελεστή που είχαμε πιο πριν και έχουμε και τώρα, δεν πάει να πει ότι λύσαμε όλα τα προβλήματα της νησιωτικότητας. Εμείς λοιπόν καταφέραμε, εντός εισαγωγικών βάλετε το, γιατί δεν λύσαμε όλα τα προβλήματα, και δώσαμε μεγάλη μάχη για να γίνει κατανοητή αυτή η νησιωτική πολιτική από την κεντρική πολιτική εξουσία. Και είναι επιτυχία το ότι ξεκινήσαμε με τη δημιουργία του Υφυπουργείου Νησιωτικής Πολιτικής. Χθες πάλι είχαμε μία σύσκεψη στο Υπουργείο με τους περιφερειάρχες, με τις αεροπορικές εταιρείες, με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες για να δούμε τι θα γίνει με το ακτοπλοϊκό. Ξεκινάει μια συζήτηση. Είναι πολύ δύσκολο γιατί είναι μερικά πράγματα που θέλει να δαθεί στο μέσο, όπως είναι οι συγκοινωνίες και το ακτοπλοϊκό. Είναι όμως και άλλα πράγματα που μπορούμε να τα βελτιώνουμε καθημερινά. Κύριε Βουλευτά, κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι, πρόεδρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, καλησπέρα σας. Θα ήθελα καταρχήν, κύριε Πρόεδρε, να ευχαριστώ τη διοίκηση του Συλλόγου Επιχειρήσεων Εστίασης και τα μέλη σας. Να σε ευχηθώ καλή χρονιά με υγεία, οικογενειακή γαλήνη και ευημερία. Να σε ευχαριστήσω για ό,τι κάνατε από την ημέρα που αναλάβατε τα καθήκοντα και υγείσαι του Συλλόγου. Γιατί πραγματικά ενδιαφέρεστε μόνο για το επάγγελμα, ενδιαφέρεστε για τα κοινά, για όλο το νησί, για όλα τα προβλήματα, είστε παρόν. Θα σε ευχαριστώ και συγχαρητήρια. Να είστε καλά και ό,τι θέλετε στη διάθεσή σας. Και καλή δύναμη, καλό κουράγιο σε όλους. Πολίτες, θέλω να σας πω μια ιδιαίτερα σημαντική κουβέντα την οποία είπαν και τα πέντε ήταν τότε παρόντα ή όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ήρθαν για πρώτη φορά μετά την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΠΕΚΟ. Ότι εμείς Δήμαρχοι κάναμε να επαναδραστηριοποιούμε με νέα μορφή ένα σύλλογο ο οποίος είναι ιδιαίτερα σημαντικός για το νησί. Και η σκέψη μας δεν είναι μόνο το πώς θα εξυπηρετήσουμε, που είναι η κύρια σκέψη, τα μέλη του Συλλόγου Επιχειρηματίες, αλλά και βεβαίως πώς μέσα από μια συνεργασία όλων των δομών του νησιού, δηλαδή επαρχείου, δήμου, αστυνομίας, υπηρεσιών, θα καταφέρουμε να βελτιώνουμε καθημερινά την εικόνα, τη λειτουργία, αλλά και την προσφορά υπηρεσίας μας. Και βεβαίως, η συνέχεια ήταν ότι, και να ξέρετε, αυτά το είπε ο Βασίλης βέβαια, οι άλλοι δεν ξέρω συμφωνούσαν, ότι εμείς είμαστε εδώ σε ό,τι συμφωνήσουμε να αρχίσουμε να το εφαρμόζουμε βήμα-βήμα
προκειμένου στο τέλος να αλλάξουμε όλη αυτή τη μορφή που υπάρχει στο νησί, είτε ως εικόνα, είτε ως λειτουργία, είτε ως προσφορά υπηρεσίας, είτε ήδη όπως θέλει ο καθένας. Και ένα χρόνο μετά από αυτή τη συνάντηση, θεωρώ ότι τα βήματα ήταν πολλά και μεγάλα. Και αυτό οφείλεται κυρίως στην λειτουργία ενός Διοικητικού Συμβουλίου που εγώ το έζησα και επιβεβαιώνω αυτό που λέει ο Βασίλης, ότι είναι άνθρωποι όλοι οι οποίοι ενδιαφέρονται, δεν προτάσουν το καλό το δικό τους, ξέρετε μερικές φορές το λέμε, είμαι διοίκηση, άρα αναλύσω το δικό μου το πρόβλημα και άστα άλλα παραπίσω. Προτάσουν το καλό του συνόλου και γι' αυτό έχουν κάνει τα βήματα που έχουν κάνει. Ένα παράδειγμα θα σας πω, το ανέφερε ο Βασίλης πολύ σύντομα, την πρότασή του ή την παρέμβαση για την εικόνα της Καρδάμενας. Έτσι, της παραλίας της Καρδάμενας δηλαδή. Που θα μπορούσε να ήταν πολύ καλύτερη από ό,τι είναι, όμως δεν είναι. Και εκεί, εγώ το είπα τότε, το λέω και τώρα, το λέω και συνέχεια, πρέπει να συμφωνήσουμε σε κάποια πράγματα και ο Δήμος όπου μπορεί να βοηθήσει και να γίνουν αυτά τα πράγματα. Για να γίνουμε πιο όμορφοι, να έχουμε περισσότερο χαμόγελο, να πάμε καλύτερα τα επόμενα χρόνια που φαίνεται ότι η τουριστική σεζόν όπως δείχνουν μέχρι τώρα τα στοιχεία θα είναι καλύτερη από ό,τι ήταν πέρσι. Σε αυτή λοιπόν τη διαδικασία έπρεπε να είχε ξεκινήσει ένας διάλογος που είχα πει στα παιδιά από τον Οκτώβριο, με το τέλος δηλαδή της περίοδου της τουριστικής. Δεν έγινε δυνατόν λόγω υποχρεώσεων όλων μας, αλλά που στο επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει ουσιαστικά και παραγωγικά ένας διάλογος για να καταλήξουμε σε κοινά αποδεκτές θέσεις, τόσο ως προς τη λειτουργία μας, όσο και ως προς την εικόνα μας προς τα έξω. Να ξέρετε ότι εμείς είμαστε διατεθειμένοι αυτά τα οποία θα προτείνετε να τα αποδεχτούμε, να τα στηρίξουμε και να βοηθήσουμε. Και όπου μπορούμε και οικονομικά τα μέλη και τα στελέχη, τους ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με την εστίαση. Κλείνω λέγοντάς σας ένα πράγμα. Τουρισμός δεν είναι μόνο τα ξενοδοχεία. Εάν θέλετε να επεκτείνω αυτό το οποίο είπε ο αγαπητός Ηλίας, ο πραγματικός βουλευτής μας, βουλευτής δωδεκανήσου του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι το ξέρω. Γιατί θεωρώ ότι τα συμφέροντα της δωδεκανήσου τα βάζει πάνω, και έτσι είναι γιατί το ξέρω χρόνια, πάνω ίσως και από τα κομματικά συμφέροντα κάποια στιγμή. Αυτή είναι η ουσία. Τα συμφέροντα της δωδεκανήσου πάνω και από τα προσωπικά και τα συμφέροντα του κάθε κόμματος που υπηρετεί ο καθένας. Λέω λοιπόν. Λέω λοιπόν, αγαπητοί συμπολίτες, ότι ο τουρισμός δεν είναι μόνο τα ξενοδοχεία. Γνώμη μου είναι ότι κυρίως δεν είναι τα ξενοδοχεία. Κυρίως είμαστε εμείς έξω. Αυτούς που συναντά καθημερινά ο επισκέπτης, είτε στο μαγαζί του, είτε στο δρόμο, είτε στη διαδικασία που έρχεται σε επαφή με κάποιους πολίτες εδώ και θέλει να ρωτήσει κάτι, να μάθει κάτι επιπλέον για την πόλη. Αυτό πρέπει να αναδείξουμε. Τα ξενοδοχεία είναι δεδομένο ότι οι επιχειρηματίες με τον ΑΒ τρόπο, με τους νόμους που υπήρχαν, με τους νόμους που θα δημιουργηθούν, θα στηρίζονται, θα εξυγχρονίζονται, θα. Εμείς πρέπει να παλέψουμε από ένα διαφορετικό μετερίζει που για μένα είναι, για να μην αδικό γιατί βλέπω και ξενοδόχους, και επειδή μακρύ μου και ξενοδόχους θα εξηγηθεί, εξίσου σημαντικό με τη λειτουργία των ξενοδοχείων. Να είστε καλά, καλή συνέχεια αγαπητοί συμπολίτες του Διοικητικού Συμβουλίου και επιχειρηματίες. Και η ευχή να αυξάνονται συνεχώς τα μέλη και να προνόμαστε σε όλο το νησί.